Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόμαστε στο κτίριο της νομικής, στην κεντρική είσοδο, το παλαιό κτίριο της νομικής, επί της οδού Σόλωνος, όπου στο συγκεκριμένο κτίριο από χτες το μεσημέρι βρίσκονται λοιπόν στο εσωτερικό του 250 περίπου μετανάστες, ο κύριος Σόγκος, τον οποίον έφτασε εδώ την Κυριακή το πρωί με καράβι από την Κρήτη. Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν ότι οι μετανάστες που βρίσκονται στο εσωτερικό προέρχονται και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Το νεότερο στην όλη υπόθεση είναι ότι στις 12 η ώρα οι μετανάστες θα παραθέσουν συνέντευξη τύπου προκειμένου να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα τόσο των δημοσιογράφων όσο και του τηλεοπτικού κοινού. Θα είμαστε εδώ προκειμένου να παραστούμε. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι 250 μετανάστες μπήκαν στο εσωτερικό του κτηρίου με τη βοήθεια φοιτητών της ομάδας προστασίας των μεταναστών συγκεκριμένα, καθώς επίσης και με ανακοίνωσή της η ΠΑΣΠ και η ΔΑΠ ρίχνει την ευθύνη σε μια αριστερή οργάνωση, την ΑΡΕΝ, η οποία ονομάζεται είναι η αριστερή ενότητα. Και βέβαια να πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν εντός του κτηρίου. Εισήλθαν στο κτίριο από την πλάγια οδό της νομικής στην οδό Σίνα. Στη συνέχεια οι πληροφορίες θέλουν να σπάνε μια εσωτερική πόρτα και να πετάνε στο εσωτερικό του κτιρίου που βρίσκονται τώρα επί της οδού Σόλωνος. Εντάξει, Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, ότι ο κύριος Θεόδωρος Φορτσάκης, ο πρόεδρος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε ειδοποιήσει επίσημα τόσο το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με δηλώσεις του, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όσο και ο αστυνομικός διευθυντής. Και δεν έκαναν τίποτα. Και είναι απάντηση. Ή ειδοποίησαν εμάς ή την αστυνομία, το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι. Λοιπόν, έτσι με τον Δημήτρη Στεφόπουλο. Καλημέρα. Τη ζούμε καθημερινά. Εντάξει, το θέμα θα έχει διαστάσεις ευρύτερες, θα το δείτε. Γιατί ανοίγουν επικίνδυνες ατραπούς μερικοί ανεγκέφαλοι, όπως λέγαμε και το πρωί, που δεν τους κόβει το μυαλό παραπέρα από τη μύτη τους. Έτσι. Κανονικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι να πει κανείς. Η Siemens τι, επειδή ρωτάει, νομίζω ότι την ξεχάσαμε. Η Siemens έρχεται αμέσως μετά το διάλειμμα. Λέω όμως να το φτιάξει.